Τσαγιάς Τριάδας δρόμος, Τσαγιάς Τριάδας δρόμος. Μπορεί να ζω χαμάνα μάνα μανί, μπορεί να ζω στη ξενιτιά. Τσαγιάς Τριάδας δρόμος, μα σας θυμάμαι όμως. Άμα μπροβά ο χαμάνα μάνα μανί, άμα μπροβά άλλο στο σταυρό. Βλέπω τις καυκάρες και βλέπω τις καυκάρες. Ό,τι κι αν είναι, ο χαμάνα μάνα μανί, ό,τι κι αν έχω τα ξεχνά. Βλέπω τις καυκάρες με του νησιού τις χάρες. Ο Λεγανδρή, ο χαμάνα μάνα μανί, ο Λεγανδρή της μου Παναγιά. Μεγάλη σου η χάρη, μεγάλη σου η χάρη. Σ' έχουμε για το χαμάνα μάνα μανί, σ' έχουμε για προστάτησα. Μεγάλη σου η χάρη και του νησιού καμάρι. Καλησπέρα, είναι εκτάκτως η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Το θέμα της εκπομπής είναι το νησί της Φολεγάνδρου. Και να το πω ακριβώς όπως το έχουμε κοινοποιήσει, Φολέγανδρος ταξιδεύοντας στο Αιγαίο και στο χρόνο, ένα νησί με άγρια ομορφιά, βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου, είναι δημοφιλής προορισμός για όλες τις εποχές και βέβαια όπως κάθε φορά κοντά μας έχουμε και φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας νήσου Φολεγάνδρου, ο Σύριος, την κυρία Φωτεινή Καριστινέου, καθώς και την ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Μαρίνα Καριστινέου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Με λίγη καλή θέληση τα καταφέραμε, γιατί όταν υπάρχει θέληση όλα γίνονται. Βουνά ολόκληρα γκρεμίζονται και τύχει. Να μιλάμε στον ελληνικό. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ευχαριστώ. Ναι. Φωτεινή. Παναγιώτη. Φωτεινή και Φολέγανδρος. Φωτεινή και Φολέγανδρος, είπαμε. Ένα νησί με άγρια ομορφιά, ένα νησί όπως ανέφερα και πριν,
το οποίο αποτελεί και θέλουμε να αναδείξουμε σαν δημοφιλή προορισμό σε όλες τις εποχές. Ενδείκνεται. Εγώ το μόνο που θα παρακαλέσω να είστε κοντά είναι στο μικρόφωνο, διότι οι συμπατριώτες σας και δεν μέλη θα μας ακούν. Δεν θα σας ακούσουν καλά και μετά θα παραπονιούνται. Να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναβρωμή και να έρθουμε μετά στο σήμερα να πούμε μερικά πράγματα για το νησί. Φωτεινή. Ναι. Ο λόγος δικός. Ευχαριστώ πολύ. Η Φολέγανδρος, για να κάνω πάλι την αναφορά ότι είναι το φω της πνοής που του φωτός, της φωτιάς, του ήλιου. Αυτό είναι η Φολέγανδρος. Το όνομά της εικάζεται ότι μπορεί να είναι εκείνο του γιου του Μίνωα, του Φολέγανδρου, ή ότι μπορεί να προέρχεται από το πολύ ανδρός, πολλοί άνδρες, κατά πάσα πιθανότητα βοσκοί, οι οποίοι ήλθαν από τη Δυτική Ελλάδα και ήταν πολλοί για να την κατοικήσουν. Πάντα μιλάμε για την Αιγαίδα Φυλή. Ενδέχεται όμως να είναι και από το φοινικικό φελεκούνταρι ή φελεκούνταρι, που σημαίνει σιδηρία γη, βραχώδης, όπως την, έτσι τη χαρακτηρίζει σιδηρία και σκληρή γη ο Άρατος, ο Σολεύς. Να πούμε ότι το φολέγανδρος μπορούμε να το βρούμε και ως πολύανδρος, πολύκανδρος, πολύκανδρος. Είναι και στο γλωσσικό ιδίωμα των ναυτικών που αποκαλείται έτσι. Ενδέχεται να είναι παραφθορά, βέβαια. Ή, όπως είπαμε, μεταγραφή από τα φοινικικά. Τη σύντομη ιστορική αναφορά, και θα φροντίσω να είναι συντομότατη, θα την ξεκινήσω λοιπόν τώρα από τους κατοίκους. Είπαμε για την Αιγαίδα Φυλή, αυτό το φύλλο το προελληνικό. Ούτως ή άλλως Αιγαίδα Φυλή έχουμε και στην Αθήνα, είναι στο Δήμο Αττικής, αργότερα θα βρούμε αυτή την ονομασία. Έχουμε λοιπόν Αιγύπτιους κάρες λέλεγες, για την ακρίβεια πρώτα τους λέλεγες και μετά τους κάρες. Υπάρχει ίσως και μία σύγχυση ως προς αυτό, εάν η μεν και η δε είναι το ένα και το αυτό, ή εάν η μεν αφομοίωσαν τους δε. Όπως και να έχει όμως, αυτό δείχνει ότι αυτά τα φύλλα που έρχονται από το χώρο της Ασίας, της Μικρασίας, δίνουν και ένα πρώτο στίγμα της καταγωγής των φολεγανδρίων από αυτά τα χώματα. Δηλαδή μεταγενέστερα έχουμε τους Κρήτες, τους Μινωίτες Κρήτες. Ούτως ή άλλως όμως ξέρουμε ότι η Φολέγανδρος ήδη από την πρωτοκυκλαδική περίοδο, δηλαδή μιλάμε πάντα για τον κυκλαδικό πολιτισμό, το 3000 π.Χ. έχει κατοικηθεί. Υπάρχει η τοποθεσία Κάστελο στο βόρειο μέρος του νησιού, όπου εκεί υπάρχει αυτός ο οικισμός, ο οποίος χρονολογείται από το 3000 π.Χ. περίπου. Μετά τους Κρήτες ακολουθούν οι Δωρείς, αλλά και οι Ίωνες. Η Φολέγανδρος θα γίνει γέφυρα δηλαδή πέρασμα των κατοίκων του ελλαδικού κορμού, προκειμένου να μεταναστεύσουν στα μικρασιατικά παράλια. Μιλάμε για τον πρώτο αποικισμό. Θα συνεχίσει να έχει αυτές τις επιρροές. Θα ακολουθήσουν μετά οι Πέρσες, οι Αθηναίοι, δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Ακολουθεί δηλαδή την ιστορία και η Φολέγανδρος, μπαίνει μέσα στο γενικότερο περίγραμμα. Μετά είναι οι Μακεδόνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, όπως πάει δηλαδή. Σε όλες αυτές τις περιόδους έχουμε, φαντάζομαι, και απλώς θα μου το επιβεβαιώσεις,
επίδραση και στον τρόπο ζωής και, και στην καθημερινότητά τους και στις ενδυμασίες. Προφανώς, αν και τίποτα δεν είναι προφανές, σε όλες τις εκφάνσεις, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου. Συμβαίνει να το γνωρίζω, διότι ας πούμε ότι αυτό είναι και η δίκευσή μου. Οπότε μπορώ να το καταθέσω ασφαλώς. Και στις διατροφικές του συνήθειες και ενδυματολογικά και βέβαια και στις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου, στα λατρευτικά δρόμενα, ας πούμε. Να, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα το αναφέρουμε και στα αξιοθέατα, είναι η Χρυσοσπηλιά. Η Χρυσοσπηλιά ήταν ένα άντρο στο οποίο λάμβαναν χώρα οι τελετές μνήσεως, ενηλικίωσης και μετάβασης. Νεαρά αγόρια, έπρεπε να αναρχηθούν, δεν ήταν και εύκολο αυτό, ήταν μια πρώτη δοκιμασία, έχουμε τα ονόματά τους μέσα γραμμένα και με άργυλο κτλ. Έχουν βρεθεί πράγματα και θα τα πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα, ευρήματα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο κομμάτι του Βυζαντίου. Ναι. Και μετά έρχονται οι Βενετοί. Εδώ έχουμε τον, είπαμε λοιπόν ότι και ο Μάρκος Ανούδος, ο οποίος ιδρύει εξάλλου και το δικάτο του Αιγαίου, του παίρνει τις Κυκλάδες, τις έχει. Και όταν πια έχουμε την άλωση της Κρήτης, δηλαδή το 1669, δεν αργεί να ακολουθήσει και η Φολέγανδρος, ανάλογη η τύχη, να περάσει δηλαδή σε τουρκική κυριαρχία. Βέβαια, ληστερικές επιδρομές πειρατικές και από τουρκικά φύλλα και από φύλλα έτσι, και αραβικά και από, από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου έχουν λιμένουν το νησί, οπότε έχουν χτυπήσει τη Φολέγανδρο, την έχουν ερημώσει. Ωστόσο, τι γίνεται τώρα. Έχουμε και τη ρωσική παρουσία στο νησί. Κάτι το οποίο μαρτυρείται και στη φορεσιά μας μεταγενέστερα, διότι το ποκάμισο, το γυναικείο, ονομάζεται και ρουσικό. Α, ναι. Ένα τύπου ζυβόν. Ναι, έχει έναν όρθιο γιακά, δηλαδή... Τα ρώσικα ποκάμισα. Ναι. Αυτό. Εύκολα κάποιος μπορεί να πάρει και ένα οποιοδήποτε βιβλίο του Ιουλίου Βέρν και να δει στην εικονογράφηση πώς είναι και το ανδρικό και το γυναικείο ποκάμισο. Η ποκάμισο να δει πώς είναι ο γιακάς όρθιος με τη δαντέλα. Προσαρμόζεται βέβαια και στις ανάγκες του χώρου και τον... Εντάξει, παίζει ρόλο η ανθρωπογεωγραφία πάντα. Αλλά πάλι θα περάσει σε τουρκική κατοχή μέχρι που φτάνουμε στο 1821 και ακολουθεί βέβαια την γνωστή πορεία, επαναστατεί, συμμετέχει στον αγώνα, δύο πυρπολικά. Πολυπαθές του νησί. Ναι. Διαχρονικά. Ναι. Και με ιστορία πολύ πτυχή. Και οι ιστορικές περίοδοι, καλά το μέσα στην ιστορία δεν υπάρχουν, το γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά στη Φολέγανδρο το πέρασμα από τη μία ιστορική περίοδο στην άλλη είναι, ας το πούμε έτσι, εξαιρετικά γλαφυρό εάν γνωρίζει κανείς πώς να το διαβάσει στα σημεία πάνω στο νησί. Δηλαδή η ιστορία είναι εκεί και είναι ζώσα. Ναι, έχει αυτό το αποτυπωμά της. Πολύ ισχυρό. Είτε αυτό λέγεται σπαράγματα αγγείων, είτε αυτό λέγεται... κομμάτια από αγάλματα, τα οποία έχουν, ακόμη και ρωμαϊκά βέβαια, έχουν εντυχιστεί σε νεότερες ξερολιθιές, για να έχουμε βέβαια και την αναφορά την γνωστή σε αυτό, αλλά και στις γεύσεις και στην ενδυμασία, επιμένω στην ενδυμασία γιατί με αυτήν ασχολήθηκα επί μακρόν και εγώ με τη βοήθεια σημαντικών ανθρώπων και το αναφέρω αυτό, θα μου επιτρέψει το αυτοαναφορικό σχόλιο μόνο και μόνο για να τονίσω ακριβώς αυτό το ηθυρό της ιστορικής πορείας.
Διαχρονικά μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί ευρήματα στο νησί. Έχουν βεβαίως, βεβαίως. Και θα ζητήσουμε και στα αξιοθέατα. Ούτως ή άλλως στη Χρυσοσπηλιά, για την οποία έκανα λόγο και νωρίτερα, έχουμε τα ελληνικά σκαλιά, τα λεγόμενα, τα έχουμε και σε φωτογραφία, δεν ξέρω αν πρέπει να δείξουμε τώρα, θα δείξουμε μετά στα αξιοθέατα μάλλον, τα οποία βεβαίως έρχονται από την αρχαιότητα. Μετά το 1821. Ναι. Να πω πάλι εδώ τα δύο πυρπολιτικά, και όχι μόνο, που δώσαμε, τα οποία έδωσε η Βολέδος στον αγώνα, και την περίφημη ρίση έτσι του Κανάρι, ότι τίνω κάβουρα στην το ζουμί του, όταν ενημερώθηκε γι' αυτό. Η Φολέγανδρος, όπως όλες οι Κυκλάδες άλλωστε, περιλαμβάνονται στα όρια του νεότερου ελληνικού κράτους, του ελληνικού κράτους. Το ξέρουμε. Το 1830 περιλαμβάνεται. Μετά γνωστά από το Κολιακή, Λονδίνο κτλ. Οπότε δεν έχουμε μία ημέρα εορτασμού για την απελευθέρωσή μας, όπως άλλες περιοχές της ελληνικής αυτοκράτειας. Ακριβώς. Εντάξει, και τα Δωδεκάνησα δόθηκαν ως δώρο. Ναι, μετά το 1860. Εντάξει, το ξέρουμε και το είναι ενθρόνηση του Γεωργίου του Πρώτου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι κάτι τόσο ηχηρό δεν έγινε. Ευθύς εξ αρχής η Φολέγανδρος πέρασε. Ναι. Μαζί με την Πελοπόννησο και τη Θεά. Είχε ισχυρή παρουσία στον ιστορικό ιστό η Φολέγανδρος και μεταγενέστερα, δηλαδή και στους Βαλκανικούς και στον Πρώτο Παγκόσμιο, καλά βέβαια στα αντικρασιατικά προφανώς, και στον Δεύτερο Παγκόσμιο. Τα ηρώα των πεσόντων το μαρτυρούν. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση και να κάνω ένα μικρό δώρο προς εσάς. Είναι το ημερολόγιο της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης Αγίου Δημήτρου Παλαιού Φαλίου Μαύρη Θάλασσα για τα 100 χρόνια 1922-2022. Με πολύ εκτίμηση, αγάπη σε εσάς και στο σύλλογό σας. Το δεχόμαστε πολύ αγάπη. Και πολύ μεγάλη συγκίνηση, μάλιστα. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Αυτό προς εσάς. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μια πραγματική εργασία και με πολύ κόπο ιδρώτα σε νύχτη της κυρίας Ράνιας Χρυσογόηδου Κανάκη, της Πρόεδρου της Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα. Και είναι από τα λίγα που έχουν και βιβλιογραφία. Αυτό διαπιστώνω τώρα. Σχετική. Ένα μικρό βιβλίο δηλαδή, για την κρασιατική καταστροφή και την ιστορία του πόντου. Αυτό το καθιστά πολύ. Είναι, εμείς το λέμε ημερολόγιο λεύκομα κατά κάποιο τρόπο. Ένα εγχειρίδι, να μάθουν οι νεότεροι άνθρωποι. Και από αυτό το βήμα να ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να εκδώσουμε αυτό το πόνιμο. Έχει πολλή δουλειά. Πάντοτε χρειάζονται οι χορηγοί. Συγχαρητήρια. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζουμε την εξιστόρηση. Αφού περάσαμε στις χρονολογίες αυτές. Ναι, και τώρα πια εδώ σημαντικό έχουμε ότι να αναφέρουμε ότι και κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, δηλαδή την περίοδο του Μεσοπολέμου, η Φολέγανδρος έγινε τόπος εκτοπισμών. Αυτό έχει συμβεί ήδη όμως και από τη Ρωμαϊκή εξορίες. Περίοδο. Εξορίας. Θα το πούμε έτσι. Ναι, όπως είναι. Περάσαμε και Ιταλική κατοχή. Οι Γερμανούς στο νησί δεν γνώρισε Γερμανική κατοχή. Πέρασαν λίγο και για λίγο. Ιταλούς είχε το νησί. Έχουμε το Ιταλικό παρατηρητήριο στη Χρυσοπηγή, στο βόρειο μέρος του νησιού. Και αυτό ήταν και ένα θετικό για την Φολέγανδρο και την εποχή, το ότι δεν μείνανε οι Γερμανοί, γιατί οι Ιταλοί ήταν πιο ήπιοι στη συμπεριφορά του σε σχέση με την Γερμανική κατοχή. Ναι. Μπορούσαμε το να φάσα ένα ράτσα που λέμε, κούμπος εκεί πέρα. Ναι, και λέγανε ότι θέλουν μπαλάρε, μαντζάρε, αυτό θέλανε χορό, τραγούδι. Καντάρε, μπαλάρε, μαντζάρε. Αυτό λέγανε. Να τραγουδάνε, να χορεύουν και να τρώνε. Και αμάρι να συμπληρώσω εγώ εδώ πέρα, γιατί είχαν και ειδήλια εκεί, να πούμε έτσι και λίγο. Με κάτι κάνει.
Και φτάνουμε στο σήμερα. Στη μεταπολίτευση. Ναι. Με τα δικτατόρια. Δεν είπαμε αρκετά για τη μικρασιατική όμως περίοδο. Ή μάλλον για την εσωτερική μετανάστευση. Εγώ θα πω το εξής, μου δεις μια πολύ ωραία πάσα γενικότερα. Mm-hmm. Και είναι και ερώτηση ταυτόχρονα. Αν κάποιος θέλει να ερευνήσει, να ψάξει, υπάρχει βιβλιογραφία για το νησί? Υπάρχει, υπάρχει. Έχουν γράψει... Είναι και προσωπική η απορία. Ναι, υπάρχει και εύκολα θα τη βρεις στο διαδίκτυο. Και νομίζω υπάρχουν πολλά αρχεία που... Και υπάρχουν και αρχεία. Εδώ όμως θέλω να εξάρω... Επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει και, θα πούμε και μετά, και έρευνα, άρα... Είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας το απαντήσεις. Δεν είμαι μόνο που οι κατάλληλοι, υπάρχουν και άλλοι, αλλά... Τώρα μαζί μιλάμε. Ναι, σωστά. Αλλά στον τομέα αυτό της ενδυμασίας, και το τονίζω, γιατί θεωρώ ότι κανείς πρέπει να ασχολείται με ένα και σε πάθος. Φαντάζομαι μέσα στην ερώτηση θα βρήκες αρκετή βιβλιογραφία ή όχι, αυτό να μας επιβιώσει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα, γιατί εμείς απλώς εδώ δίνουμε το κίνητρο και να κινήσουμε την περιέργεια και το ενδιαφέρον του κόσμου να ψάξει περισσότερο. Ναι, η βιβλιογραφία την οποία εγώ χρησιμοποίησα δεν είχε να κάνει με τη Φολέγανδρο αυτήν καθεαυτήν. Για την ακρίβεια, η φορεσιά της Φολέγανδρο ως σώμα δεν υπήρχε, την ανασυνθέσαμε. Μάλιστα. Από μαρτυρίες, από, μαρτυρίες, από τεκμήρια, από παραλληλισμούς, από το καταναλογίαν. Δεν θα συγκριθώ μαζί του, αλλά ενώ σαν ιστορία ότι... μπορεί κάποιος να βρει. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά και υπάρχουν και κάποια κομμάτια, κάποια στοιχεία. Εδώ θα κάνω μία αναφορά σε αυτή που βρίσκεται στο χρυσό την ενδυμασία, αλλά είναι μία εξαστισμένη, δηλαδή κάπως αστικοποιημένη φορεσιά. Θυμίζει πάρα πολύ τη Σύφνου. Φορέθηκε στον ευρύτερο κυκλαδικό χώρο. Έχετε εντοπίσει δηλαδή πώς ήταν πραγματικά η φορεσιά? Ναι, στο ναι. Δεν είναι αυτή. Αυτή φορέθηκε κάποια στιγμή και αυτή. Υπάρχει μια εξέλιξη. Μια προσαρμογή στα δεδομένα της κάθε εποχής. Προφανώς. Γιατί άλλα οπότε και την εξελικτική πορεία για... έχουμε καταγράψει. Και είχαμε μια φορεσιά στο νησί. Όχι. Ήτανε η καλή... η σκολινή, σκολιανή, ναι, της ναι, σκόλης, ναι, της γιορτής, η επίσημη, να το πούμε όπως ήθιστε να λέγετε, στην ημερολογία και η καθημερινή. Συνήθως εσύ ήταν... τι βρήκες, ποια... Όλα. Σοβαρά. 27,5 χρόνια. Τα βρήκαμε όλα, ναι. Αυτό, 27,5 χρόνια. Το λέμε με τέτοια ευκολία. Δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. 27,5, όχι γιατί το εξάμεινο μην μου το αναφέρετε, γιατί πέφτω είναι έτσι. Δεν θα πω 28, αλλά δεν θα πω και 27. Σε κάποια σημεία ακολούθησα το παράδειγμα του αείμνηστου Γιάννη Τσαρούχη, όταν του ζητήθηκε από την Δώρα Στράτου η συμβολή του για να ανασυνθέσει την αντρική φορεσιά της Καπαδοκίας. Φάρασα για να κάνει. Δεν υπήρχε. Ό,τι βλέπουμε ξεκινάει από τη Δώρα Στράτου και το Γιάννη Τσαρούχη, αυτή η ρηγαία, ας πούμε, Ρώμα. Και το πήραν και μετά σε άλλους χορευτικούς ομίλους κτλ. Από το Γιάννη Τσαρούχη, λοιπόν, η Δώρα Στράτου είχε πάει εκεί, είχε κάνει και επιτόπια έρευνα. Την ανασυνθέσαν κομμάτι. Εκείνη πήγε γιατί ήθελε να τιμήσει και τη μνήμη του πατέρα της. Ήταν ένας από τους έξι στη δίκη των έξι, το ξέρουμε ότι από τους επελεσθέντες. Έτσι τώρα από τον Γιώργο Στράτου, ναι. Τα λέμε και αυτά. Οι μικρασιατικές καταβολές της Φολεγάνδρου όμως είναι ισχυρές. Είπαμε, ευθύς εξ αρχής έχουμε κάρες λέμπηρες. Αυτές τις επιρροές τις βλέπουμε και πάνω στη φορεσιά. Ναι. Έτσι, ναι, όπως ναι, κάνατε ναι, την ναι, γρήγορη ναι, αναδρομή. Ναι, 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 τις βλέπουμε πολύ τις μυρναϊκές φορές, δηλαδή αστικές. Και υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να αποκαλύψω, γιατί αυτό είναι... εντάξει, θα μου επιτρέψουν και όσοι μας ακούν να το κρατήσουμε, γιατί αυτό θα το υλοποιήσει ο Σύριος δικαιωματικά, ναι, γιατί έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί εν πολλής τη φορεσιά της Φολεγάνδρου από τον άλλον κυκλαδίτικων νησιών. Μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο
εντόπισα εντελώς συμπτωματικά τυχαία μέσα σε μία παρένθεση που με έστειλε σε μία παραπομπή και από εκεί κατά αναλογία και με τη βοήθεια να τον ευχαριστήσω του καθηγητή μου, του κυρίου Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, είναι στην Κρήτη τώρα εκείνη, ναι. Είναι καθηγητής Βυζαντινολογίας και με τον οποίο νομίζω ότι θα κάνουμε και ωραία πράγματα στο νησί, γιατί υπάρχει υλικό. Βγάλαμε και είδηση. Ναι, το οποίο θέλει. Ναι. Πάντα και ναι. Αυτό αρκεί να είμαστε καλά και πάντα με την αγαστή συνεργασία με τη δήμαρχό μας, την κυρία Ευθαλία Παπαδοπούλου, γιατί συνεργαζόμαστε. Την καλησπέρα στη δήμαρχο. Και την αγάπη μας. Την ευχαριστώ που μου κάνω μια γρήγορη παρένθεση. Γιατί από τη δήμαρχο θα περάσουμε στη Μαρίνα για να μιλήσουμε για το, για το σήμερα. Για το σήμερα. Είχα πληροφορίες ότι γενικά τρέχει. Μάλλον θα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο Μαραθώνα να κάνουμε ένα μαραθώνιο στο νησί. Κάνουμε κάτι αγώνες. Κάνουμε. Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Την καλησπέρα μας, ελπίζουμε να μας ακούει. Πραγματικά την πέτυχα σε μια στιγμή που με έπιασε και λίγο η καρδιά μου, λέει, οδηγώ και πάρα λίγο να πέσω ένα γκρεμό και λέω όχι, λέω για όνειρο Θεό, δεν είναι. Θα μου επιτρέψεις να σε διακόψω και να σου πω ότι δεν ήταν μια στιγμή εξαιρετέα. Είναι η καθημερινότητά της. Είναι εγώ αυτό. Μια στιγμή δεν μπορώ να ξέρω, δεν είχα την ευκαιρία. Και... Η κυρία Παπαδοπούλου είναι η Ευθαλία. Θα λέγαμε ότι είναι, σε διακόπτω και πάλι, είναι ο άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Επίσης να πω ότι την δήμαρχο δεν την ξέρω. Μια φορά της μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, οπότε όποιος νομίζει ότι πέσανε και τίποτα κάτω από το τραπέζι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Να κάνουμε και λίγο black humor. Έτσι. Για να το ερχόμαστε όμως στο σήμερα. Φολέγαμπρος. Θα επαναλάβω. Το νησί των Κυκλάδων. Ναι. Καταρχήν, είναι η ερώτηση που έκανα και στη δήμαρχο. Πόσο απλό, εύκολο είναι κανείς να φτάσει στη Φολέγαδρο και για επόμενη αμέσως ερώτηση, γιατί στη Φολέγαδρο. Το πόσο εύκολο να φτάσει, δυστυχώς, δεν είναι εύκολο λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην ελληνική ακτοπλοεία. Και αυτό όχι γιατί δεν και μάλιστα σήμερα υπάρχει, δεν ναι. Το είχα διαβάσει ότι μπορείς να έρθεις εκτός από τον Πειραιά και από το Λαύριο. Ναι, μέσω κάποιων άλλων νησών είναι πιο εύκολο, είναι πιο γρήγορο από τον Πειραιά, είναι πιο πολλά τα δρομολόγια. Το πρόβλημα το τελευταίο χρόνο ήταν η σύνδεση με τον Πειραιά, η ακτοπλοϊκός, γιατί δυστυχώς οι εταιρείες, αν και είναι ένας δημοφιλής προορισμός, έχω λέγαμε, που το καλοκαίρι σφίζει από κόσμο. Να φανταστείτε ότι έχουμε γύρω σε 670 μόνιμους κατοίκους και στο νησί full season μπορεί να είναι και 6.000 άτομα πάνω. Wow. Ναι. Υπάρχουν υποδομές για να τις φιλοξενήσουν, υπάρχουν καινούργια ξενοδοχεία, ωραίες εγκαταστάσεις, μέχρι και μπουτίκ. Έχουμε επίσης είδηση ότι μέχρι το 24 θα φτιαχτεί και ένα πεντάστο. Και ένα ξενοδοχείο, 2. Έχω διαβάσει. Ένα σε μια απομακρυσμένη πλευρά του νησιού, το οποίο η πρόσβαση θα είναι πολύ για VIPs και πολύ στοχευμένη, δηλαδή δεν θα περνάνε το λιμάνι για να πηγαίνουν, θα πέφτουν με ελικόπτερο. Και υπάρχει και, νομίζω θα γίνει και άλλο ένα στην νότια πλευρά, στη βόρεια πλευρά του νησιού, πάνω από τον Άι Γιώργη, ένας Μεξικάνος εικαστικός. Επιτρέψτε να το πω πολύ απλά, αρχίζουν να γίνονται επενδύσεις στο νησί. Έχουν αρχίσει ήδη. Μάλιστα. Χτίζονται βίλες και εξοχικές κατοικίες και κατοικίες για Airbnb από ξένους, Ιταλούς, Γάλλους σε περιοχές δυσπρόσιτες που παλιά ήταν μόνο χωράφια. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για να κάνουμε μια κουβέντα. Ναι. Οι ίδιοι επενδυτές με τον ΑΒ τρόπο βλέπουν μπροστά. Θα γίνουν η αφορμή και η αιτία της καλύτερης διασύνδεσης. Ακριβώς. Ναι, και γιατί... θα μου επιτρέψετε να κάνω. Βεβαίως, μα παρέμβαση εδώ. Ναι. Ήδη νομίζω ότι έχει γίνει αυτό το βήμα, διότι πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα, αδόκιμο. Τέλος πάντων, πρόσφατα, λίγο καιρό πριν, η δήμαρχος ήταν εδώ και ήρθε σε συνεννόηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες
Για καλύτερα δρόμο, και το πέτυχε. Θέλουμε να, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει. Να ειδήσεις, να ειδήσεις. Ναι, ναι, αυτό ήθελα μία, να πω. Μία. Ναι, γιατί ας πούμε πέρσι ήταν πάρα πολύ... είχε αυξηθεί δραματικά ο χρόνος του να προσεγγίσει τη φωλέγαντο σε σχέση με πρόπερση. Πρόπερση είχαμε απευθεία σύνδεση από τον Πειραιά με δελφίνια, με ταχύπλο. Κάποιο ταχύπλο. Ναι, φέτος είχαμε ανταπόκριση από Μήλο. Έπρεπε να πας Μήλο και μετά να έρθει. Εντάξει, φέτος είναι και μια δύσκολη χρονιά λόγω πολέμου και για τα καύσιμα και τις ακροπλοκές, να σας δώσουμε και ένα άλοθη. Αλλά ελπίζω να μην συνεχίσει την επόμενη. Από τη Μήλο πόση ώρα είναι? Μια ώρα, δεν είναι πολύ, αλλά είναι ταλαιπώρια να πας, να κατέβεις, να περιμένεις, αν έχει καθυστέρηση. Υπάρχει σχετική ανταπόκριση ή πρέπει να περιμένεις ώρες ατελείωτες? Όχι, δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Ναι, όχι, όχι. Και το συμβατικό πλοίο που έκανε σχεδόν στις 9 ώρες για να φτάσει. Wow. Αυτό είναι κάτι που είναι μείον για τον τουρισμό, για την προσέγγιση στη Φωλέγαντρο. Ας αφήσουμε αυτό, ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί για το 2023. Το ευχόμαστε και ευχόμαστε να πετύχει ο Δήμαρχος αυτό. Το έκανε. Ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μείνουν στο εφολόγιο, γιατί το δεχτήκανε, τις δώσαν αυτά, ελπίζουμε και εταιρείες να πούν ότι... Τώρα θα κάνω και εγώ του διαβόλου. Ναι. Λένε οι συμπατριώτες μου, οι Έλληνες του Πόντο, έλεγε. Λέει κάνε κάτι πρώτα και μετά περηφανέψου. Οπότε ας αφήσουμε να το πούμε. Ας αφήνουμε ήσυχα λίγο, γιατί μπορεί να είναι θετική η προσπάθεια και η συμφωνία που μπορεί να γίνει, αλλά μέχρι την υλοποίηση. Μπορεί να υποσχεθήκανε, αλλά να τραβήξουν. Και να μην οφείλεται καν στη Δήμαρχο, αλλά να είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε ας το πούμε. Και εδώ ας πούμε και κάτι ακόμα, ότι δεν είναι απλώς ένα άλλο θητό ότι συμβαίνει στην Ουκρανία. Όλο αυτό με τον πόλεμο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη για παγκοσμίως. Και προσωπικά είμαι και σε θέση να γνωρίζω και κάτι περισσότερο και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ας ελπίσουμε. Ναι. Όλοι το ευχόμαστε. Πάμε λοιπόν στη Φωλέγανδρο το σήμερα. Γιατί στη Φωλέγανδρο? Γιατί όχι στη Φωλέγανδρο? Εγώ θα επιμείνω. Γιατί στη Φωλέγανδρο? Γιατί? Τι είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει η Φωλέγανδρος? Με τα γύρω νησιά, ας το πούμε. Λοιπόν, η Φωλέγανδρο είναι κλάδο. Προορισμός που σε προκαλεί να πας. Θα πας και θα την αγαπήσεις. Με το που θα πατήσεις το πόδι σου στο λιμάνι, στο κραβοστάσι, το πρώτο πράγμα, θα σε συνεπάρει η ενέργειά της, η άβρα της, το φως της, η λάμψη της. Έχει λάμψη, δεν έχει φως. Σε τυφλώνει το φως στη Φωλέγανδρο μόλις καταλήξεις. Συνεχίζεις προς τα πάνω, προς τη χώρα. Και πας σε έναν παραδοσιακό οικισμό με 5 πλατείες σε ένα επίπεδο διαφορετικό από τις άλλες χώρες των νησιών που είναι σε σκάλες χτισμένες. Δεν το έχω ξανακούσει. 5 πλατείες. Ναι, 5 πλατείες σε ένα επίπεδο, έτσι. Πρέπει να είναι και η μοναδικότητα. Μοναδικό. Η μοναδικότητα. Θα συγκινηθείς και θα γοητευτείς από το βουνό της Παναγίας. Μόλις γυρίσεις τα μάτια σου και φτάσεις στη χώρα, το βλέπεις από πόσο ανεβαίνεις στον κραβοστάσι, το βλέπεις νωρίς το μοναστήρι. Θα θέλεις να το ανεβείς και να θαυμάσεις τη θέα από εκεί πάνω. Θα θέλεις να περπατήσεις μέσα στη χώρα, στα σοκάκια της, στο κάστρο, πιο έξω από τη χώρα, στα καλντερίνια της. Να γευτείς τις υπέροχες γεύσεις. Με έχει πάρει από το χέρι και περπατάω. Σε περπατάω τώρα. Σε πάω βήμα-βήμα. Θα σας βάλω και σε κάτι δρομάκι. Σε πάω βήμα-βήμα. Σε έχω πιάσει από το χέρι και περπατάμε. Αφού περάσουμε μέσα από τη χώρα και πάμε προς το έξω, προς το καλντερίμι, θα πάμε να κάτσουμε σε ένα εινοποιείο που είναι ένα παλιό σπίτι. Αναπαλαιωμένο, θα σε ταξιδέψει στο 1900. Ποιο είναι το εινοποιείο? Να το πούμε. Μου έχουν πει να το αναφέρω. Ωραία, είναι το κτήμα Παλιόμηλος. Του Μιχάλη Μπογιατζίνη, ναι. Θα το πούμε. Έχει κάνει μια την καλησπέρα μας. Mm-hmm. Τον περιμένουμε και στην εκπομπή αλλά και στην Αθήνα. Θα τον φέρουμε. Πολλούς χαιρετισμούς από έναν κοινό γνωστό, τον Δημήτρη Κοσπυρόπουλο, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι προσφορά από το Wine Bar 33, Αμίντα 4 στο Παγκράτη. Ευχαριστούμε πολύ. Και ειλικρινά, αξίζει να το επισκεφτεί κανείς και να περάσει ευχάριστα. Θα το επισκεφτεί όχι μόνο για το υπέροχο κρασί που συσκευάζει και που εμφιαλώνει, αλλά και για το χώρο. Είναι ένας χώρος του προηγούμενου αιώνα, του 1866. Εδώ θα μου επιτρέψετε. Ναι, βέβαια. Είναι το κτήμα Γραμματική. Μέσα εκεί είναι οι εγκαταστάσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε. Είναι κτίσμα του 1836.
Και εκεί πραγματικά, αν πρέπει να μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένα κτίρια ιστορικά στον τόπο μας, διότι υπάρχει και το οικομουσείο. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Ναι, θα το δούμε αυτό. Ναι, όχι δυστυχώς από το κτήμα αυτό δεν έχω. Ναι, θα κάνουμε όμως κάτι με αυτό. Είναι μέσα στα σχέδια και θα πω γιατί. Γιατί εκεί θα κάνουμε και τη φωτογράφηση της φορεσίας, να δώσουμε μια είδηση, μια και το συνεννοηθήκαμε είναι... το κύριο Βαγιατζίδη. Αυτό είναι. Είμαστε σε φυσικό χώρο. Ναι, εκεί θα γίνει φωτογράφηση της φορεσιάς. Και νομίζω και κάποια εκδήλωση σχετική. Το συζητήσαμε για την ακρίβεια εχθές. Με τον κύριο Βογιατζίδη. Καυτά νέα στην εκπομπή. Αυτά είναι. Αυτά. Δεν έχει τεχνώσει ακόμη το μελάνι. Ναι, όχι, πραγματικά. Εν πλώ τον πέτυχα. Η γραμματική λοιπόν είναι ο χώρος στον οποίο στεγάστηκε και το πρώτο Ειρηνοδικείο. 1866. Ήταν και λειτουργήσε για το μονοπόλιο. Ναι, εκεί ήταν, δηλαδή αυτό που λέμε, τα χαρτιά για τα σιγαρέτα, όπως λέει και το βιβλίο της ιστορίας, τα σπίρτα, όλα εκεί. Επίσης, να πούμε, ήταν εκεί ο τόπος, ο χώρος, από όπου διατίθενται εκείνα. Να πούμε εδώ ότι λειτουργήσε και ως σχολείο, ο μισός χώρος και ο άλλος μισός ως σπίτι της δασκάλας, γιατί ανήκει στην οικογένεια Ρεβίνθη, σήμερα είναι του Ιωάννη Ρεβίνθη, ιδιοκτησία. Και υπάρχει εκεί και ξυλουργείο, τον οποίο ο κ. Βογιατζίδης έχει μετατρέψει σε χώρο εμφυελώσεως εκεί, αλλά έχει κρατήσει όλα τα αντικείμενα. Τα στοιχεία που έχει κρατήσει. Όπως το περιγράφετε, πρέπει να είναι μεγάλος ο χώρος. Πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλος χώρος. Πολύ μεγάλος. Αλλά είναι μεγάλος και προσαρμοσμένος στο τοπίο της χώρας. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο. Μετά τη γενή υλικά. Προχωράς και λες είμαι εδώ. Δεν είναι κάτι που ήρθε και έπεσε μέσα στη χώρα και λες. Είναι το αρχοντικό. Υπάρχει εκεί που, το οποίο στεγάζεται εκεί στον χώρο αυτόν. Νομίζω πως και εμένα έτσι και εσάς αγαπητοί φίλοι της εκπομπής να έχει κινήσει την περιέργεια να πάμε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Πάμε, και δεν δηλαδή, έχουμε περπατήσει λίγο. Είμαστε ακόμη στην χώρα. Να πούμε όμως ότι εκεί ανακαλύπτουν και ευρήματα. Δηλαδή αυτό που λέμε για τους πειρατές τώρα υπάρχει και ένα για τα δάνη. Το έχουν βάλει σε προθήκη. Και είπα για το οικομουσείο, θα μου επιτρέψεις ότι υπάρχει. Αυτό το έχει ιδρύσει εδώ, θα μου επιτρέψεις, είναι έργο του Μάρκου του Βενιού, του αείμνηστου, του ζωγράφου του Αιγαίου. Υπήρξε φίλος, δάσκαλος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο χάσαμε περίπου πριν ένα χρόνο. Ήταν μαθητής του πατέρα μου και αυτό το λέω γιατί ήταν πολύ στενή η σχέση και έχουμε την τιμή να είμαστε από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Μάρκο το Βενιό σε βάθος. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο Μάρκο, για τον ζωγράφο Βενιό, με πόση αγάπη αίσθησε το οικομουσείο. Λίγο παρακάτω αλλά θα το πεις αυτό, να πω όμως ότι το οικομουσείο, επειδή όταν φτάσεις εκεί θα πω τα περισσότερα, συνεχίζεις εσύ. Έχουμε φτάσει λοιπόν στη γραμματική και θα σταματήσουμε να πιούμε ένα ποτήρι παγωμένο κρασί και θα συνεχίσουμε προς τα πάνω, προς την άλλη μεριά. Και τις φωτικές μας ποικιλίες. Ναι. Εμφιαλώνουμε τις ποικιλίες πολλές. Ας πούμε, θα πούμε και το ωραίο γλυκό κρασί που φτιάχνουμε στη Φολέγανδρο, αλλά είναι απαιτητή. Θα το πιούμε το βραδάκι όταν θα ξαναγυρίσουμε. Τώρα πάμε προς τα πάνω, πάμε προς την απάνω μεριά. Περπατώντας λοιπόν στον δρόμο, θα δούμε τους μήλους στα δεξιά μας. Εγώ ακούω και καλημέρες ενδιάμεσα να μου φωνάζουν. Ναι, είναι πρωί ακόμη. Μπορεί να μην έχουν ξυπνήσει ξενύχτες, αλλά τους ντόπιους θα τους συναντήσεις και θα σου πούν την καλημέρα τους. Θα δεις τους μήλους στα δεξιά σου. Τους ανεμόμυλους, συγγνώμη. Θα προχωρήσεις λίγο απέναντι από τους ανεμόμυλους, είναι το μονοπάτι που οδηγεί στο Χριστό. Μια υπέροχη εκκλησία με ωραία ιστορία για τα θαύματα που έχουν γίνει για να χτιστεί. Πάνω από την Αγκάλη. Εδώ θα μου επιτρέψει μια παρένθεση. Εδώ πια πάμε στο χώρο της ηθογραφίας, λαογραφίας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη εκπομπή αυτή. Πάλι όμως μαρτυρίες για τις πειρατείες και όλα τα σχετικά. Υπάρχει όμως και υποδοπέδι, μαρτυρεί τα πειρατεία. Θα προχωρήσουμε κι άλλο και θα στρίψουμε αριστερά για Αγκάλη. Παραλία υπέροχη, ιδίως όταν ο καιρός είναι βορεινός. Όταν φυσάνε τα μελτέμια στο Αιγαίο είναι μια γαλήνια παραλία, ευχαριστιέσαι στο μπάνιο σου, κολυμπάς, τρως ωραίο φρέσκο ψάρι. Είναι η πλέον προβεβλημένη. Και αν δεν θες να μείνεις εκεί, παίρνεις το καραβάκι και πας δίπλα στον Άγιο Νικόλαο. Άλλη μαγευτική παραλία.
το απογευματάκι φεύγεις από την αγκάλη μετά τον μπάνιο. Θα μου επιτρέψεις, ναι, μεταξύ όμως αγκάλης και Αγίου Νικολάου υπάρχει ο Γαλήφος, ιδιωτική παραλία βέβαια. Με μια εξαιρετική, τώρα... με εξαιρετικές εγκαταστάσεις ενός πρωτότυπου και ξενοδοχείου, να το πούμε έτσι. Να πούμε ότι είναι εναλλακτικό. Δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Πας και ζεις όπως ήταν παλιά στην, ναι, Ελέναδρο. Εδώ να αναφερθούμε... Είναι... Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα. Πρώτο. Μπορούμε να αναφερθούμε σε όνομα, αλλά όχι. Δεν αναφερθεί. Γιατί είναι κάτι αξιέπαινο. Εδώ τα λέμε όλα. Ωραία. Ωραία, θα το πω όμως. Είναι μια γνωστή οικογένεια που ξέρω από την Αγκάλη. Ναι. Όνομα και εγώ. Μεγάλη οικογένεια. Δεν λέω ονόματα, δεν θυμούμε. Και δεύτερον, ως προς το ξενοδοχείο, πρέπει να είχες να γίνει κάποιο ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι η κυρία Λιδία Βενιού που το έχει στήσει. Ήταν του παππού της στο σπίτι που ήταν... Ο περίφημος, ο γνωστός Καπεταγιάννης. Τώρα, εδώ να πούμε... και τη σύνδεση, είναι, ανήκει στην οικογένεια της δημάρχου και βέβαια του αδερφού του. Να πούμε όμως κάτι γενικότερο. Γενικότερο θα είναι αυτό που θα πούμε. Ότι συνήθως συναντάμε στα νησιά 3-5 το πολύ 10 οικογένειες που κάπως διαχρονικά αποτελούν τους κάτοικους του νησιού. Έτσι και στη Βολέγανδρο. Μπορεί να μην είμαστε 5, να είμαστε 6, 7, 8, 9, 10. Όχι, έχουμε αρκετές οικογένειες. Αλλά υπάρχουν οικογένειες στα Σόγια, όπως τα λέμε, με κάτω στο νησί, που, ναι, είναι κάτι κοινό. Ό,τι στην αρχαία Ελλάδα λέγαμε οίκος, ακριβώς αυτό ισχύει στη Βολέγανδρο, το Σόι. Αλλά αυτό είναι... Συναντάμε Φωτεινή ή και στην οικογένειά σας έχετε κάποια στοιχεία για γενολογικά δέντρα. Ναι. Δύσκολα τώρα. Όχι, δεν μου... Δύσκολα... Δεν είναι γιατί δεν γνωρίζω την απάντηση. Είναι ακριβώς επειδή γνωρίζω την απάντηση. Αυτό... Έχετε λάβει στοιχεία στην... Ναι, εδώ τώρα θα πω ότι είχε κάνει μία... την σχετική εργασία. Πάλι αναγκαστικά θα κάνω αυτό αναφορικό σχόλιο, ναι, αλλά ο πατέρα μου ήταν δάσκαλος στο νησί πολλά χρόνια. Και την προσπάθεια. Και είχε κάνει αυτό ακριβώς. Γιατί ήξερε και γραμματέας. Και γραμματέα, άτυπα, άτυπα, ναι, άτυπα. Οπότε ήξερε δεν το, τα γενεολογικά. Ο πατέρας που ήταν πρόεδρος και έτσι ήταν... Ποιος είναι πατέρας, ποιο είναι αδέρφια και αυτά, οπότε μέχρι πρόσφατα, γιατί μας έφυγε πριν ένα χρόνο, μας έλεγε ο τάδε του, ναι, έχει αδερφό εκείνο, πατέρα εκείνο, ξέρω... Ωραία. Και δεν το σκοφούσατε το μπαμπά σας? Όχι. Δυστυχώς. Τα έχω γράψει. Α, ναι, αυτό ήθελα, το είχα προτείνει να το κάνουμε. Αλλά από μικρά παιδιά, δηλαδή. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Εδώ να πω κάτι, ότι έχει και ένα πλούσιο αρχείο ο πατέρας μας. Είμαι τυχερή γιατί μου το άφησε. Και φωτογραφικό. Και φωτογραφικό υλικό. Κάποιες φωτογραφίες από το δικό του προσωπικό αρχείο έχουν μπει, ας πούμε, σε ημερολόγια συλλόγων κατά καιρούς. Αλλά ανήκουν σε εκείνον, σε εμάς. Τις έχουμε στο σπίτι, ναι. Και αρχείο. Ας πούμε, ένα τελευταίο μου έβριμα ανακάλυψε προχθές ένα βιβλίο Ιστορία των Ελλήνων του 1924. Oh. Ναι, και όχι μόνο. Λοιπόν, και σπάνιες εκδόσεις και ίσως και χαμένες για πάντα κάποιες. Έτσι λοιπόν είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχε κάνει αυτή την εργασία με τα γενεαλογικά δέντρα των οικογενειών της απάνω μεριάς. Δυστυχώς, να το πω, κάποιοι τα κατέστρεψαν. Για λόγους μικροπολιτικής. Δεν θα σχολιάσω άλλο, θα τα αφήσω εδώ. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Τελειά. Κάνουμε λοιπόν από την Αγκάλη και από τον προφοράμε, και ο... ναι. Και να κάνω μια πρακτική ερώτηση. Την οποία είχα ρωτήσει και τη Δήμαρχο. Πόσο εύκολα μπορεί να πλησιάσει κανείς και με ποιο τρόπο, ναι. Και ο δικός ως επιτοπλίστων, αλλά και με καραβάκια. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παραλίες που δεν έχει δρόμο να πάει αυτοκίνητο, έχει μονοπάτι που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το περπατήσουν. Υπάρχει όμως η λύση να πάρεις, ας πούμε, από την Αγκάλη πλοιάριο και να σπάει στον Γαλήφο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ασπρόπουντα, στο Λιβαδάκι. Παραλίες που είναι πιο εύκολα προσβάσιμες από θάλασσα. Φεύγοντας όμως το απογευματάκι και από την Αγκάλη, έχεις κάνει τον μπάνιο σου, έχεις φάει το ψαράκι σου, ανεβαίνεις προς τα πάνω. Ναι, στην Αγκάλη, συγγνώμη, θα φας και καλό ψάρι και καλό κρέας. Ναι. Διότι όλες οι ταβέρνες εκεί και τα μαγαζιά σερβίρουν δικά τους προϊόντα,
κυρίως οι δύο παλαιότερες έχουν και κρέατα δικά τους. Να κάνουμε μια αναφορά και... όταν λέτε προϊόντα, γιατί είναι τέτοια ώρα και... Ναι. Κρέατα, ψάρια, τυριά. Οπωροκυπευτικά. Οπωροκυπευτικά πολύ ακόμη διατηρούν τα μποστάνια τους και σερβίρουν τα δικά τους σαλατικά ιδίως το καλοκαίρι. Θα μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, θα πούμε και για τις άλλες εποχές. Εντάξει, φαντάζομαι δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά. Ότι... Τώρα εντάξει, είναι τουριστικό. Ανεβαίνοντας απάνω όμως. Όταν λέμε τυριά, στο νησί συναντάμε και πίτες. Ναι, θα σας πω. Όταν λέμε τυριά, έχουμε κάποια είδη τυριών. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι το σουρωτό ή αλλιώς ξινομιτζήθρα, όπως την ξέρουν πιο πολύ. Είναι μυζήθρα ή ανθότυρος. Υπάρχει το τυρί που είναι ένα είδος η μανούρα το λέμε, ένα τυρί που το τρώνε και η μη ξηρό και εντελώς ξερό. Το χρησιμοποιούν και τα μακαρόνια. Και φίλος ο οποίος είναι σεφ, όχι είναι σεφ, αλλά ναι, θέλω να ακούσω και για το τυροκομείο. Έχουμε και εμείς σεφ, έτσι. Θα σας πω και το λιγάνδριο. Το Βενιέρι, το Γιώργο. Τον αγαπητό Γιάννη Γαβαλά, ο οποίος είναι στην Ηρακλιά. Μάλιστα. Και έχετε πολλούς χαιρετισμούς. Τον ευχαριστούμε. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο ανθότυρος, ξερός και χλωρός, δηλαδή φρέσκος. Ένα ιδιαίτερο τυρί που το έχουμε συμβολέγγρο είναι ντριστής, θυμίζει λίγο φορμαέλα, είναι ένα είδος για σαραλάκι. Επειδή το νησί κατά κύριο λόγο ασχολείται με την κτηνοτροφία, ότι όλα τα παράγωγα, το γάλα και τα παράγωγα του τα εκμεταλλευόντουσαν για να έχουν και είναι η αρχή του, δεν πάει δεν τίποτα, δεν πετάμε τίποτα. Δηλαδή αυτό στη λογική του povera cucina της, κουτσίνα της Ιταλίας. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Εδώ να κάνω τώρα έτσι μια μικρή αναφορά. Μπράβο. Ας πούμε, αυτά εδώ και είναι μόνο το 1/4 από... Κοιτάξτε τι φέρανε. Τι φέρανε. Λοιπόν, χρησιμοποίησα 250 γραμμάρια αλεύρι και έχω βγάλει τρεις φορές ή τέσσερις φορές αυτή την ποσότητα. Γιατί λόγω... Και να δείξω έτσι χαρακτηριστικά. Ναι, το παστέλι μας. Αυτά είναι τα ξεροτίγανα. Παστελάκια και ρακούλα. Είναι αυτό που λέγανε για και να φτουρίσει. Να τσουγρίσουμε. Να πούμε και χρόνια πολλά καλή γιορτή στον κόσμο. Στον κόσμο. Ναι. Με υγεία, χαρά, ευτυχία. Στους συμπατριώτες σας. Πολλά ταξίδια. Τις ευχές στη Δήμαρχο. Να καταλήγουν στη Φολέγανδρο. Και βέβαια να πούμε ότι... Να ταξιδεύουν τον κόσμο. Να ταξιδεύουν τον κόσμο. Με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όχι μόνο στη Φολέγανδρο, γιατί αυτό που κάνεις είναι πολύ όμορφο. Θα πάμε και κάπου άλλο μισή Φολέγανδρο. Εμείς περιμένουμε προτάσεις, είμαστε ανοιχτοί, το έχουμε ξαναπεί. Τα παιδιά του Σύριου πάνε παντού. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά η πρόταση έχει πέσει στο Δήμο Βόλου και στο Δήμο Ελαφωνήσου. Εκεί θα πάμε για τσίπουρα. Ναι, χαρά μας. Είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι, όλη η ομάδα του Σύριου είναι εξαιρετική και το χορευτικό και συνεργάτες. Επειδή είσαι μικρή ακόμη, μέχρι να γεράσεις, θα είσαι εκεί. Αντάξει, έτσι θα σε τιμωρήσουμε εμείς. Δεν είναι αυτή η φιλοδοξία μου, θα μου επιτρέψεις. Θέλω, προετοιμάζω τη διάδοχη κατάσταση, γιατί η συγγραφή είναι και τα ακαδημαϊκά μου. Καλά, έχω βρει πολλά θα κάνεις στην υγειά μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία όλων. Πάμε λοιπόν. Ξέρω τι είχαμε λοιπόν. Και όπως λέει και ένας φίλος από την Κρήτη, όλα του καλή, πάντα χαρές. Πάντα χαρές. Λέγαμε λοιπόν για τα τυριά. Τα τυριά είναι και η βάση για κάποιες πίτες που κάνουμε στη Φολέγανδρο. Μία, η πιο γνωστή, έχουμε πίτες, τυροπιτάκια, μπουρεκάκια, σκαλτσουνάκια, που κάνουν ή με σουρωτόξινο μυζήθρα, με τη γλυκιά μυζήθρα. Έχουμε τις πίτες τις ανοιχτές. Θυμίζουν τάρτες στο σχήμα τους, που είναι με χλωρή μυτσίθρα και μανούρα. Έχουμε τις καλασσούνες. Οι καλασσούνες λένε τις πίτες σκεπαστές. Με τυρί, με χόρτα, με κολοκύθι κόκκινο. Και μιλάω και αυτά τα υλικά γιατί η Φολέγανδρος δεν είχε πληθώρα υλικών. Είχε λίγα λόγω νομβρίας, λόγω του φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε ό,τι βρίσκανε τα εκμεταλλευόντουσαν. Εδώ θα μου επιτρέψεις, δεν ούτε δεν είχε πληθώρα. Αντιθέτως. Είχε και είχε και... Όχι. Εδώ θα μου επιτρέψεις, συγγνώμη, αλλά τι ήτανε. Ήτανε η ευρηματικότητα των γυναικών. Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Ακόμα και αν ήτανε το πλέον ευτελές για κάποιον ο οποίος δεν ήξερε. Εάν βέβαια εννοείς
ένδια υλικών, το ότι δεν είχαμε την ποικιλία άλλων περιοχών. Βέβαια, ναι, δεν αυτό. Το ίδιο, αλλά δεν θα συγκριθούμε με αυτό, αλλά είχαμε άλλα πράγματα και είχαμε την ευρηματικότητα των γυναικών. Μετά πάμε στο υπέροχο τη Μαρίσιο Μέλη. Εδώ. Το δοκίμασα, καταπληκτικό. Δηλαδή, είμαι ειδικό. Έχουμε την ειδικό. Δεν είμαι ειδικό, αλλά δεν έχω ξανακάνει. Όχι, επειδή το φέρετε εσείς. Όχι, όχι. Έχουμε υπέροχο θυμάρι στο μέλι. Βγαίνει πάρα πολύ έντονο. Βγαίνει με 80% κυλοσκοπική ανάλυση στο θυμάρι. Για όποιον ξέρει και έχει να κάνει με μελίσσα, ξέρει τι σημαίνει αυτό. Και πάνω που λέω για τη μελισσοκομεία, να πω ότι στη Φολέγανδρο μπορεί να έρθει και για κοντοτουρισμό. Δηλαδή, έχουμε επιλογές. Πριν από αυτό, να πω και κάτι για το μέλι. Ναι. Κάτι θα κάνουμε και με το μέλι της Φολεγάνδρου. Μετά αυτό. Τώρα δεν θα το πούμε σχέσεις. Τώρα, να λέμε έτσι. Για τα, τι ετοιμάζει ο Σύριο, τι ετοιμάζει. Στην Φολέγανδρο ο φίλος και συνεργάτης ο Γιάννης Ολίδης, ο οποίος είναι μελισσοκόμος, εξαιρετικός μελισσοκόμος και έχει συνδυάσει κατερτισμένος και έχει συνδυάσει τις διακοπές των τουριστών με τη γνωριμία τους με τη μελισσοκομεία. Υπάρχει ο Ζαχαρίας ο Βενιός που κάνει αλλιευτικό τουρισμό. Υπάρχει ο καταδυτικός τουρισμός. Πάπα. Ναι. Αλλιευτικό τουρισμό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή για τον αλλιευτικό. Γιατί είμαστε προσπαθούμε. Και μάλιστα είμαι από, θα έλεγα από τους πρώτους πριν οριστικοποιηθεί και εκείνη και νόμος. Α, νόμος. Ναι, αλλιευτικός τουρισμός. Υπάρχουν συμπατριώτες μας. Σε ορισμένα πράγματα να απενεύσουμε και το σπίτι μας, έτσι. Βέβαια. Άλλη, να, ιδέες οι πληροφορίες μου για το πόσο σημαντικά πράγματα κάνεις. Προς επίρρωση των λεγόμενων μου. Οπότε, η ο οποίος τους μαθαίνει ή τους δείχνει τέλος πάντων πώς γίνεται και η κακαβιά. Και αν κάνω λάθος, σας με διορθώσει ο κύριος Βενιός, είναι και δημοτικός σύμβουλος. Το ίδιο και ο Γιάννης. Ναι. Και μπράβο τους και πολλούς χαιρετισμούς. Και νιώθουμε και περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Το μέλι του κυρίου Λίδη που λέγαμε. Το μελάκι ήταν. Το περιούλιο. Το φίλο του Γιάννη. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Φολέγανδρος δεν είναι μόνο πάω, κάνω μπάνιο, τρώω και πίνω από το βράδυ. Έχει πολλές ευκαιρίες. Σε αυτό που λες, γενικά θα πω στη ζωή μακάρι όλοι να έχουμε επιλογές. Πολύ δε περισσότερο όταν πας σε ένα τόπο και έχεις επιλογές. Είναι ακόμη καλύτερο και είναι και μια φιλοσοφία που τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία έχει επικρατήσει στο ότι δεν πάω, αν μιλάμε για τη χώρα μας, μόνο να δω τις παραλίες για που clubbing, έχουμε. Πάω και για το άλλο, το διαφορετικό. Βέβαια. Τη γνωριμία μου με τον τόπο. Δηλαδή το κομμάτι του αλλιευτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού, είναι κάτι το οποίο του αναζητούν. Να σας πω χαρακτηριστικά, στην Αθήνα έχει τύχει σε χώρο εστίασης να μπαίνουν Αμερικάνοι και να παίρνουν τα προϊόντα ή να αναζητούν τους μικρούς παραγωγούς, να βγάζουν φωτογραφίες στα μπουκάλια, αν μιλάμε για το κρασί, ή άλλα προϊόντα. Επειδή εγώ έχω πολύ σχέση με το μέλι. Εργάζεται στο πρόγραμμα. Με προλαβαίνει. Σου δίνω πάσα για αυτό. Ναι. Στο νησί, ας πούμε, πουλάνε συσκευασίες μικρές μελιού στους τουρίστες, ιδίως από το εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν να το μεταφέρουν και λόγω των αεροπλάνων. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά το αντιμετωπίζουν σαν ένα είδος φάρμακου το μέλι. Δηλαδή, όπως και το λάδι, δεν θα το φάνε όπως με την ποσότητα που το τρώμε εμείς οι Έλληνες, όπως έχουμε μάθει. Θα το έχουν και για λεπτές σκέψεις, για δελικατέσεις, για καταστάσεις και για γκουρμέ. Και να σας πω και τώρα και την αντίπερα. Εκτιμούν πάρα πολύ την αξία του. Ακριβώς. Στην Πολωνία. Ο σύζυγός μου είναι από την Πολωνία. Μάλιστα. Το θεωρώ φάρμακο. Ήτανε, ναι, όταν θα κάνουμε κάτι που αυτό, έχουμε συζητήσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο στον ελληνικό τουρισμό. Να μπορέσουμε να προβάλλουμε πέρα από τις ωραίες παραλίες και τα κλαμπ που γίνονται, τα προϊόντα μας. Δηλαδή, το μέλι της Φολεγάνδρου πρέπει να φτάσει στην Πολωνία και θα φτάσει. Μα δεν μιλάμε μόνο για τη Φολεγάνδρου. Όχι, δηλαδή, τώρα μιλάμε. Εντάξει, το ελληνικό. Πρέπει να προβληθεί το ελληνικό ως πρέσβης. Ως πρέσβης του ελληνικού μελιού, γιατί θεωρείτε ότι έχουμε και ένα. Το ελληνικό προϊόν. Είναι εξαιρετικό. Ας πούμε, πριν μερικά χρόνια έχει γίνει πολύ μια εκδήλωση σημαντικό. Το ελληνικό προϊόν στα ξενοδοχεία. Και μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε και έκθεση για το μέλι. Ναι, εντάξει. Ένα φεστιβάλ μελιού που έγινε στο ΣΕΦ. Εντάξει. Okay. Είναι στα σύνολο. Είναι παραγωγή. Αυτό συνδιοργανώνεται με περιφέρειες και κάποια εταιρεία.
και ανεβαίνουν περιφέρειες με νησιά και από όλη την Ελλάδα που προβάλλουν η παραγωγή τα μέλια του. Είναι στην προστιθέμενη αξία του συνόλου, θα έλεγα. Ναι, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι πρέπει να προβάλλονται, και αυτό προσπαθούν τα τελευταία χρόνια και στο νησί και τα μεγάλα ξενοδοχεία να προβάλλουν το τοπικό προϊόν. Εδώ βρίσκεις δηλαδή, μια πολύ ωραία πάσα. Να φάει κρουασάν. Συγγνώμη, Φωτεινή. Όχι, όχι, όχι. Ο Γάλλος δεν θέλει να φάει κρουασάν. Μου άρεσε αυτό που είπε. Κουλούρα του Φολεγανδρίτικη, με το τυρί, με το μέλι, με το ντοματάκι. Να σε κάτι, μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος οργανωμένα, κάποιος συνεταιρισμός. Πρόσφατα από ό,τι είδα, ο αγροτικός συνεταιρισμός Φολεγάνδρου να συνεργαστεί με τους ξενοδόχους, παραδείγματος χάρη, και αυτό τα καταλήματα. Αυτό είναι μια πρόταση και μια ιδέα. Αυτό είναι μια πρόταση, ναι. Αλλά έχει να κάνει και με τα άτομα. Ναι, γιατί να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να μην λοιπόν, είναι και το ποιοι είναι στις συλλογικότητες και πόσο ανοιχτοί είναι. Και πόσο είναι έτοιμοι στο να περάσουν. Ωραία. Στο εμείς συνεργαζόμαστε. Να το διορθώσω και να πω ευχόμαστε. Ευχόμαστε να συνεργαστούμε. Ας μείνουμε στα ευχολόγια. Να προβάλλουν τα προϊόντα της Φολεγάνδρου. Ναι. Για να τελειώσουμε το κομμάτι τυριού, υπάρχουν και δύο τυροκομεία με άδεια πέρα από τις οικοτεχνίες που φτιάχνει ο καθένας το τυρί του και το προωθεί και το δίνει σε γνώστους και φίλους. Υπάρχουν τυροκομεία και με έγκριση. Του κυρίου Δημήτρη Σιντερή και της κυρίας Μαργαρίτας Γαβάλα, από ό,τι θυμάμαι. Παπαδοπούλου. Ναι, ωραία. Αυτά έχουν έγκριση νόμιμα τυροκομεία με άδειες κτλ. Όλοι οι άλλοι τα φτιάχνουν στα πλαίσια του σπιτιού τους. Ειδικά της κυρίας Γαβαλά Παπαδοπούλου, επειδή έχουμε και μία συνεργασία. Είναι στο Σύριο, είναι και η κόρη της και χορεύει. Είναι η κοπέλα στο βίντεο που θα κάνουμε για τη μουσικοχορευτική εκπομπή. Και είναι μια εξαιρετική χορεύτρια και αυτή και όλα. Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Και ένα λεπτό. Έτσι, τόσο όσο. Είναι το τυράκι που λέμε, μια στιγμή με τη τυριά, μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Δημήτρη Μαρινάκη. Είναι οι γεύσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ελκυστικές. Μόλις έχει βγάλει μια καινούργια εκπομπή, αρώματα και γεύσεις Φολεγάνδρου. Έτσι, έτσι, έτσι. Το κλείνουμε. Φολεγάνδρου μόνο στο μαζί. Ναι, ναι, θα φέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Ιδανικά να είναι εδώ και η ίδια η κυρία. Να είναι εδώ η Δέσποινα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ κάνω μια έτσι ανοιχτή πρόταση. Μήπως θέλετε να πάρετε κάποια ώρα. Για να μαγειρεύετε. Όχι, όχι, όχι. Μια έτσι ελεύθερη ώρα. Και να μιλάτε για το νησί που έχετε τόσα... Τότε δεν το κάνουμε ενέστηβη, το κάνουμε φολέγανδρος ενέστηβη, δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Θα προβάλλουμε το φολέγανδρο σε αυτήν την Νέα Σμύρνη. Κάνω ανοιχτή πρόταση, επειδή έχω τουλάχιστον τα δύο μέλη του διοικητικού. Για να σπηγιάσεις και μέθρο κάνουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχουν αντίρρηση οι υπόλοιποι. Θα το συζητήσουμε ό,τι δυνατόν. Ευχαριστούμε για την πρόταση και θα το συζητήσουμε να αυτό. Να τελειώσουμε την περιοχή στην Φολεγανδρου, γιατί φτάσουμε εδώ 10 ώρα. Ναι, αλλά είπες για τα τυριά και θέλουμε να πούμε και για ένα τυρί νεόκοπο. Το γευτήκαμε τα τελευταία χρόνια εν είδη το ίδιο από το μαθητή Γραβιέρα. Νομίζω ότι το φτιάχνει μόνο η κυρία. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Κυρία Πολυσσέλη, μόνο στο νησί. Πατάνε στη τεχνογνωσία, πιστεύω, τις γραβιέρες, αλλά βγήκε ένα καινούριο τυρί το οποίο είναι πολύ νόστιμο, λίγο διαφορετικό από αυτά που είχαμε. Και για το οποίο έχω κάνει σχέδια, παντρεύοντάς το με κάποια άλλα πράγματα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα ήθελα με χαρά να έχουμε την κυρία Πολυξένη Μαρινάκη, η οποία το παρασκευάζει. Εγώ θα το πω ότι σε συνεργασία με το Ινοποιείο θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Ναι, και συν κάτι ακόμα. Αλλά ας κρατήσουμε κάτι για το σύγχρονο. Θα πούμε όλα. Γιατί... Λοιπόν, δεν είναι στα κτηριά, δεν είναι το ξινότερο τη νομίζω. Δεν θα ξέρει που είναι ιδιαίτερο τη. Όμως έχουμε μείνει ότι. Ανεβαίνουμε απάνω. Ναι, σωστά. Και κάνουμε αριστερά. Πάμε προς τα πόδια μα. Ναι. Ανεβαίνουμε απάνω μεριά. Πριν να δεις ο ίδιος, πάμε στο λαογραφικό μουσείο και βλέπουμε την καταπληκτική θέα. Οικομουσείο, την καταπληκτική θέα στη χώρα. Είναι μια αναπαράσταση παλιού. Ανοίγουν τα πνευμόνια. Ανοίγουν τα πνευμόνια, θαυμάζουμε, ηρεμούμε, γαλινεύουμε. Βλέπουμε ένα παλιό σπίτι της Άνω Μεριάς, μια θυμονιά. Η θυμονιά, που είναι ένα σπίτι, μια αγρικία. Με γύρω-γύρω όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σπίτι. Τους βοηθητικούς χώρους. Στέρνα, αλόνι, πατητήρια, αποθήκη. Το λεμονόσπιτο για να προφυλάσσουν τη λεμονιά που κάνουν τα άρθη από τον αέρα και τα χρειάζονται τα λεμόνια. Από κάτω το χωραφάκι που θα βάλει το μποστάρι του και το αμπελάκι του. Γρήγορη παρένθεση. Ναι. Η
έχουν, οι συμπατριώτες έχουν μια τοπολιά, ναι, έχουμε ντόπιο λαλιά, που αμέσως καταλαβαίνει, που είμαι, ναι. Θυμίζει, η οποία είναι επηρεασμένη από την Κρήτη, είναι, ναι, λοιπόν, αλλά τσακίζει, δεν είναι τόσο βαριά. Ένα λεπτό. Όσο η κριτική, δεν είναι το... Τώρα θα πάρω εγώ την πάσα και ναι, θα σας πω. Εσένα, λοιπόν, κοιτάζω, το ξέρω. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως για το λαογραφικό, είναι μια αγρικία μεν, αριθμεί κάπου δύο αιώνες και κάτι ζωής. Δεν είναι ένα ιστορικό κτίριο, ιστορικό με την έννοια της ηθογραφίας, λαογραφίας, ναι, είναι, ναι, ναι, ό,τι υπάρχει μέσα, μάλλον η πλειονότητα όσων υπάρχουν μέσα είναι φερτά. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η... ναι, της γιαγιάς μας, και εγώ το κρεβάτι, η καριόλα η λεγόμενη. Δεν υπάρχουν κακές έννοιες λέξεων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εμείς νοηματοδοτούμε ανάλογα με τη σκέψη. Λοιπόν, όμως, ιστορικός χώρος είναι όσο είναι και οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους αγρικία. Και έχουμε στην απάνω μεριά αρκετές τέτοιες. Γιατί έτσι είναι. Γιατί αυτό. Ναι. Είναι το χτίσιμο της απάνω μεριάς αυτό. Είναι έτσι ο δομημένος χώρος. Θεμονιές απληρωμένες στο χώρο. Τελειώνει μια θεμονιά, αρχίζει μια άλλη. Και είναι... αυτό και έχει μεγάλη έκταση στο χώρο. Ακριβώς. Και είναι από το τίθιμη, τίθεμε αυτό, που σημαίνει τοποθετώ. Ναι, τοποθετώ. Και είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι τοποθετημένα όλα εκεί τα οποία πρέπει να είναι. Εγώ ήδη έχω φτάσει σε έξι εκπομπές για το φολέγαδο. Ναι, έχω πολύ περισσότερα. Έχω, συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί τρέχεις. Δεν τρέχουμε. Στη φολέγαδο επίσης περπατιέται, αλλά δεν τρέχουμε. Όχι, ας το κλείνουμε, ναι, είναι, θεωρώ. Χρόνος. Θα κάνουμε λίγο γρήγορα και θα πούμε μόνο ότι ενώ η γραμματική που είπα πριν είναι ο ίδιος ο χώρος ιστορικός. Δεν είναι φερτά, είναι εκεί. Προχωράμε προς τα μέσα. Επειδή έχει σκοτεινιάσει, έχουμε αρχίσει και πεινάμε και σταματάμε στη ταβέρνα να φάμε τα ματσάτα. Τα ματσάτα είναι το παραδοσιακό φαγητό της Φολεγάνδου. Είναι χειροποίητα μακαρόνια. Και θα πούμε μετά για την τοπιολαλιά, γιατί και για τα ματσάτα. Για είναι χειροποίητα μακαρόνια, ανοίγουν φύλλο και τα κόβουν, έχουν μορφή λαζανιού. Και σε τίποτα συνήθως με κοκκινιστό κρέας. Πουνέλι, κόκορα είναι το παραδοσιακό. Θα φας λοιπόν, θα περπατήσεις και λίγο πιο μπροστά μέσα, ακόμη να δεις και το Βασίλεμα από τη Χρυσοπηγή. Και σιγά σιγά πρέπει να πάρεις τον δρόμο πίσω για τη χώρα. Να πας να πιεις το ποτάκι σου, το χωνευτικό, το απεριτίφ στη γραμματική, τη μαυρούκα, το τοπικό γλυκό κρασί, το λιαστό, το πική, η ποικιλία των κρασού, μαντιλαριά νομίζω βάζουν. Θα περπατήσει στα σοκάκια τη χώρα, θα πιει το ρακό μελό σου. Ας μην αδικήσουμε και άλλους χώρους και σε διακόπτω, γιατί στη χώρα υπάρχουν και άλλοι χώροι για να πιει το. Και όχι μόνο στη χώρα και στην Αγκάλη, αλλά νωρίτερα. Ναι, το ρακό μελό. Ναι. Είναι το χαρακτηριστικό ποτό που πίνουμε στη Φολέγαδο το καλοκαίρι. Είναι 3-4 μαγαζιά. Ναι, εκεί θα πα. Συγγνώμη. Εκεί θα πα στη Λότζια, γιατί είναι ο χώρο. Αχ, ναι. Κάνει ένα εξαιρετικό γαλακτοβούρνο. Ορίστε. Μου προκαλείτε εσύ εννοεί. Λότζια, ναι, μεν είναι και το. Εδώ τώρα πάλι θα πάρουμε το ιστορικό κομμάτι, γιατί είναι η μία από τις δύο εισόδους του κάστρου. Και όταν μιλάμε για κάστρο, η άλλη είναι το παραπόρτι. Το κάστρο της Φολεγάνδρου. Αυτό Λότζια ήταν η κεντρική εισόδου. Ναι, γιατί είναι, ουσιαστικά σημαίνει σκεπαστό διάδρομο, πέρασμα. Αυτό είναι. Από τα και εκεί στεγάζεται. Λατινικά προέρχεται. Ναι. Εντάξει, και ναι. Περνάει και στην ελληνική και περνάει μέχρι. Η Λότζια, ναι, είναι προφανώς από εκεί. Να πούμε ότι ο χώρος αυτός στέγαζε το παλαιότερο παντοπολείο, καφενείο και είναι πολύ αξιόλογο. Το σημείο αναφοράς σας. Ναι, και είναι τα σκαλιά όλα. Όπως είναι ο δομημένος χώρος, όπως είναι το κτίριο, αυτό το κτίσμα έχει διατηρηθεί από τον ιδιοκτήτη, από τον κύριο Γιάννη Λιζάρδο, ναι, το θυμώ. Και προσπαθεί να το κρατήσει έτσι όπως είναι μέσα. Είναι ο χώρος όπου έγινε και το γύρισμα, στο άλλο φιλμάκι. Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς το στέγαστρο, δηλαδή ο στεγασμένος διάδρομος, έχει πέσει, έχει υποχωρήσει και έχει πέσει επί προεδρίας Μάτσα, ο Μάτσας, ναι, πολλά χρόνια πριν. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία για να αποκατασταθεί και έτσι έμεινε ως έχει. Υπάρχουν όμως και τμήματα τα οποία, ναι, είναι στεγασμένα. Και επειδή αναφερθήκαμε στον αείμνηστο πρόεδρο Μάτσα της κοινότητας
χώρας. Υπάρχουν και προσωπικότητες που κράτησαν, μιλώντας πριν για τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές περιόδους, άνθρωποι που κράτησαν το νησί στην επιφάνεια και σε αυτούς προστάμε το Τυφολέγανδρος συνεχίζει απρόσκοπτα όσο γίνεται και όσο επιτρέπουν οι καταστάσεις, τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων μέχρι σήμερα. Δεν είναι στον αυτόματο πιλότο, γιατί το έχω ακούσει και αυτό και ούτε καν, δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά, αλλά είχαν τα ηνία του τόπου άνθρωποι αξιόλογοι σε δύσκολες εποχές. Ήταν ο Μάτσας, ο πρόεδρος της χώρας, ήταν ο Βίκτορος ο Καριστινέος, ο πρόεδρος της Απάνω Μεριάς, ήταν δύο κοινότητες τότε, και δάσκαλοι όπως ο Ιωάννης Πολυχρονάκης, ο Δημήτριος Λίθης και αργότερα ο Γεώργιος Καριστινέος, ο Ιωάννης Μαρινάκης, που κράτησαν τον τόπο, οι οποίοι κράτησαν τον τόπο πολύ δυναμικά στην πρώτη γραμμή. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε και τον Δήμαρχο, δεν θα παραλείψουμε τον Δήμαρχο Ελευθέριο Βενιό, που ήταν όταν έγινε ένας Δήμος, σχεδόν 30 χρόνια. Και αυτό το οποίο είναι σήμερα η Τυφολέγανδρος, με τα λάθη τα οποία έκανε, τα ενδεχομένως γιατί όλοι κάνουμε λάθη, αλλά τα πολλά σωστά του το οφείλουμε. Και από εκεί συνεχίζει και έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο. Το συνεχίζει επάξια η κυρία Παπαδοπούλου με έναν δικό της τρόπο, είναι πιο μιλήχια, ήταν περισσότερο ίσως άκαμπτη πολιτική του κυρίου Βενιού, αλλά χρειαζότανε. Ήτανε δύσκολες εποχές, μην ξεχνάμε και πρόσφατη την περίοδο της κρίσης της οικονομικής, οπότε... Έχουμε γυρίσει λοιπόν στη χώρα. Ξαναπάμε. Να πούμε το πρωτάκι μας. Αν είμαστε τυχαίοι θα πέσουμε και σε ένα κλέντι καλοκαιρινό. Ναι, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια τα Τυφολεγανδρίτικα τα καλοκαιρινά κυρίως. Είναι τα πιο σημαντικά, είναι το Αγίου Παντελεήμονος, 27 Ιουλίου, του Χριστού, της Μεταμόρφωσης, στις 6 Αυγούστου, της Παναγίας στις 15, του Σταύρου στις 14 του Σεπτέμβρη. Και γίνονται παραδοσιακά γλέντια με τόπια όργανα, παραδοσιακά όργανα, βιολί λαού το έχουμε εμείς στη Τυφολέγανδρο, δεν έχουμε ούτε λίρα ούτε κλάρινο ή τσαπούνα και τουμπί. Άμα είμαστε τυχεροί θα βρούμε και κάτι τον τσαμπουνιέρι να παίξει, να χορέψουμε τους ρυθμούς στους Τυφολεγανδρίτικους. Αυτό είναι μια γρήγορη βόλτα. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορείς να δεις. Να πας στη Χρυσοσπηλιά, είπαμε ιστορικό σπήλαιο με σταλακτήτες και σταλαγμίτες. Να πας στο Γραβοστάσι, να πας στον Τετούσι, να πας στο Λιβάδι για μπάνιο, να πας στο Νάι τα ελληνικά σκαλιά για τα οποία αυτά που λέγαμε νωρίτερα, αυτό είναι η είσοδος της Χρυσοσπηλιάς μέσα από την Έχουμε εκκλησίες μέσα στη χώρα. Εδώ, τα ελληνικά σκαλιά, τα αρχαία και αυτά. Και εδώ είναι η είσοδος της σπηλιάς όπως είναι, τη βλέπεις προς τη θάλασσα. Εάν γυρίσουμε θα δούμε τους σταλακτήτες, σταλαγμίτες, δύο αίθουσες. Δεν έχει, δεν ξέρουμε μέχρι πού και πόσο. Δεν είναι πλήρως. Εξερευνημένο, δεν το έχουν πάει μέχρι το βάθος του. Αλλά εκείνο το οποίο νομίζω... Θα ανεβούμε στην Παναγία. Α, αυτό περίμενα. Ακούσω και... Θα ανεβούμε στην Παναγία, στο μοναστήρι μας. Θα το δείξουμε. Θα το είναι το... Και... Μιλάμε στον Νικό, εντάξει, είμαστε για το κοινό. Θα ανεβούμε στο μοναστήρι. Αν ανεβούμε πρωί θα απολαύσουμε ένα ωραίο πρωινό περίπου τον δροσερό. Αν ανεβούμε βράδυ θα, δούμε μια θα έχουμε μια υπέροχη άποψη της χώρας το βράδυ, ηλιοβασίλεμα, θαυματουργό το μοναστήρι μας, η Παναγία μας. Mm. Έχει σώσει το νησί δύο φορές από πειρατικές επιδρομές και γι' αυτό και γιορτάζεται η Μαγιάτισσα και η Μαρτιάτισσα. Είναι γιορτές τοπικές της Παναγίας. Το Πάσχα έχουμε μεγάλη γιορτή για το νησί. Κατεβαίνει η Παναγία από το σπίτι της, όπως το λέμε, και τιμάει με την παρουσία της όλα τα σπίτια του νησιού. Τα επισκέπτεται, μπαίνει σε όλα. Είναι ανοιχτά τα σπίτια το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα στη χώρα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στην άνω μεριά. Την Τρίτη κατεβαίνει στο λιμάνι, Πετούση, Λιβάδι, μπαίνει στα καΐκια μας. Και την πάμε μέχρι Παλαιός Ναός. Χρυσοσπηλιά. Η πρώτη ανακαίνιση αναφέρεται στο χιλιάδε. Όλοι οι Τυφολεγάνδροι, όταν θέλουμε να ζητήσουμε κάτι, αναφερόμαστε στην Παναγία μας. Είναι η μητέρα μας, είναι η προστάτηδά μας. 1687. Και είναι το καμάρι μας. Όσοι πάνε Πάσχα στη Τυφολέγανδρο θα ζήσουν άλλη εμπειρία. Ναι. Είναι υπάρχουν διαφορετικό και... Πάσχα. Είναι... Να πω όμως κάτι, υπάρχουν και άλλες εκκλησίες. Συγγνώμη που βάζω, γιατί δεν θα φτάσουμε. Εκκλησίες, τώρα μιλάμε για την Παναγία μας. Ναι, αλλά... Έχουμε εκκλησίες του Χριστού.
Είναι του Αγίου Ιωάννου, είναι μέσα, είναι η Παντάνασα μέσα στον κάστρο. Για τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, της απάνω μεριάς όμως, θα μιλήσω εγώ, γιατί υπάρχει ένας λόγος. Ιστορικό, ναι, αξιοθέατο. Γιατί εδώ πρέπει να κάνω αναφορά και στον κύριο Θεοφάνη Λόλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος λάτρης της ιστορίας, έχει κάνει μια ιστορική έρευνα αξιόλογη. Έχουμε μια συνεργασία, θα έχουμε και στενότερη. Ο Άγιος Ιωάννης, στην απάνω μεριά λοιπόν, είναι του 13ου ή του 14ου αιώνα. Πάντως, το πρώτο μισό 14ου είναι οι τοιχογραφίες του. Και εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες εγώ γνωρίζω και σύμφωνα με την έρευνα την οποία εκείνος έχει κάνει και τα κλείσαμε, τα διασταυρώσαμε, και... ναι, όντως, εκεί λειτουργήσε το πρώτο σχολείο. Το σχολείο, δηλαδή, μετά την απελευθέρωση, εκεί, το χώρο αυτό. Και είναι... Κι άλλη είδηση. Ναι, ναι, έχουμε, ετοιμάζουμε πράγμα. Είναι ένας τόπος με εκπλήξεις, ο Λεγανδρός. Δεν είναι εγώ μόνο αυτό που ξέρεις και πρέπει... βλέπεις τους τουριστικούς οδηγούς. Στο διαδίκτυο. Μάλλον, μια ερώτηση. Τα παιδιά θα μπορούσαν να δώσουν ένα κίνητρο, να γίνει ένα πολύ ωραίο κυνήγι θησαυρού, ανακαλύπτοντας... Του θησαυρού τη Φωλεγάμου. Ναι, βεβαίω. Αυτό εδώ... είναι και μια ιδέα στη Δήμαρχο. Ναι, εδώ χρειάζεται. Αν μας ακούει, ναι, εδώ επίσης λοιπόν... μια πρόταση στη Δήμαρχο, αλλά και προς εσάς. Εννοείται. Γιατί χρειάζεται και η γνώση και οι διασυνδέσεις. Διαθέτουμε αυτά τα δύο σύνολο εμείς στο σύνολο, αλλά έχουμε ένα... και την καλή θέληση. Δεν είπαμε γιατί το πιο λαλιά να. Θα έρθω αμέσως. Για ένα τουλάχιστον διήμερο φεστιβάλ. Για μια γιορτή. Πολιτιστικό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι μια ξένη λέξη, να πούμε μια γιορτή. Μια γιορτή τραγουδιού, μια γιορτή χορού, μια γιορτή. Να πούμε μια συνάθρηση εορταστικού χαρακτήρα. Ήχων, τραγουδιών, χαράς, ποντίων και νησιωτών. Και εγώ έχω να σας πω ότι εκπροσωπώ εντός εισαγωγικών. Λόγω του θέσης. Λόγω της θέσης, με πολύ αγάπη και ζήσει πολλούς χαιρεσμούς από την κυρία Ράνια Χρυσοχοίδου, την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα, ότι δηλώνουμε παρόντες σαν σύλλογος σε μια πολιτιστική συνάντηση. Αυτά θέλουμε. Όπως επίσης και ο σύλλογος Εν Άλλη Αιγή από την Κύπρο. Είναι, δηλώνουν παρόν και έχω την, κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και δηλώνω την πρόθεση για συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να το τώρα. Ναι, και να και η γέφυρα. Έχουμε, να το λοιπόν, έχουμε και καθώς τους φίλους επίσης, κριτικούς. Καθώς να τελειώσω, και το Σύλλογο Κριτών Νέας Σμύρνης. Αυτό. Πάντα εδώ, πάντα παρόντες. Και σύντομα θα κάνουμε και ένα μεγάλο γλέντι. Τι άλλο θέλουμε. Ένα γλέντι όλα αυτά. Όχι ένα φεστιβάλ. Ένα γλέντι. Έτσι πρέπει να το. Και με τους Κρήτες έχουμε δεσμούς. Αλλά και με τους Κυπρίους. Και αυτό είναι και στην τοπιολαλιά μας. Δηλαδή όλο το σώμα. Το έδωσα. Ναι. Όλο. Δηλαδή το σώμα της ελληνικής γλώσσας από αρχαιοτάτων ετών μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί στο γλωσσικό ιδίωμα της Φωλεγάνδρου. Είναι αναγνωρίσιμα για τον μοιημένο, αλλά και αν δεν είσαι μοιημένος, εύκολα μπορείς να το κατανοήσεις εάν ο άλλος σου το δείξει, σου το επισημάνει. Είχα κάνει την αναφορά το ήρχα, όχι, λέμε ήρχα, ήρθα, αλλά ήκουσες, αυτό είχα πει και την προηγούμενη φορά, το ήκουσες και όχι άκουσες, το οποίο με ξένιζε εμένα, είναι αυτή η χρονική άξη. Και άλλα πολλά. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για τη Φωλέγανδρο. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Γιατί όταν αγαπάς και τον τόπο σου, δεν το κάνεις να προβάλλεις. Τον προβάλλεις μέσα από τα μάτια σου, την ψυχή σου. Ναι. Και σε εμάς που είμαστε εδώ, μας λείπει. Πολύ. Και μπορεί να έχει και δεν είναι για τον άλλο. Θα μείνω φτάνοντας προς το τέλος στην Ερώση Δημάρχου. Έχεις έρθει. Να έρθεις, θα πω. Έτσι. Λέω, όχι, αλλά σήμερα είναι σαν να... το δόλωμα. Αλλά σήμερα είναι σαν να έκανα... Ένα γρήγορο περίπου. Ένα γρήγορο περίπου, μια γρήγορη επίσκεψη. Για να... Δεν σε είπα να πας να κολυμπήσεις στο Κάτεργο όμως. Μια από τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως. Πρέπει να πας και εκεί. Εγώ θα πω ότι
Μπορεί κάποια πράγματα να μην τονίσαμε τόσο, να μην είπαμε, αλλά φεύγουμε με βαριά καρδιά για να πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Έτσι, αυτό παθαίνουμε και τώρα κλαίμε. Τώρα μεγαλώσει, το κλαίμε λιγότερο. Όχι, κλαίμε το ίδιο. Κλαίμε το ίδιο. Υποσχόμενοι να γυρίσουμε για να κάνουμε ένα πραγματικό γλέντι. Γυρνάνε το καλοκαίρι πρώτα ο Θεός και με την ομάδα του Σύριου, γιατί θα είναι τεράστια παράληψη, γιατί είπαμε ότι φύγαν, είπαμε, τα έχουμε πει την άλλη φορά, εσωτερική μετανάστευση. Θέλω όμως και να πούμε και δύο λόγια για το σύλλογό σας, πότε ιδρύθηκε. 1993, κλείνουμε 30 χρόνια. Τον μα... Τι να από περιθώνον παιδιά τον οργανώσαμε, ναι, το σύλλογο. Ναι. Είμαστε μία ομάδα εξαιρετικά δεμένη, δυνατή. Πού ο κόσμος μπορεί να σας βρει εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχουν, πώς τα είπε η Κατερίνα, και τις αντίδρες μας, οι ιστοσελίδες μας. Υπάρχει η ομάδα στο Facebook που είναι κάποιος να γίνει μέλος. Και από εκεί μέσα δίνουμε ενημέρωση για πληροφορίες. Ναι, και όλα εκεί. Για τις δηλώσεις μας, για τα συγκεντρώσεις μας, για τα μαθήματά μας. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την παράδοση Φολεγάνδρου και όχι μόνο. Σε συνάφεια με την ευρύτερη ελληνική παράδοση και όχι μόνο. Και τους χορούς και τα έθιμα της Φολεγάνδρου, όχι μόνο τον χορό. Η Φολεγάνδρος έχει πάρα πολύ ωραία έθιμα. Χριστουγεννιάτικα, αποκριάτικα, πασχαλινά. Ανοιξιάτικα, φθινοπορνά. Είναι πολλά που. Και πάντα με το βάρος της ιστορίας. Το υπόβαθρο, το υπόθεμα είναι ιστορία. Να ξέρουμε τι λέμε, γιατί το λέμε και γιατί το κάνουμε. Και εδώ για άλλη μια φορά θα πω και ας είμαι εγώ η κακιά της παρέας, ότι οι αλλοιώσεις στους χορούς μας, στο ύφος, στη μουσική, στα τραγούδια. Μα. Το είναι τραγούδι που έπαιξε έτσι ακριβώς αυτή. Όπως θα το πω και γνωρίζω τη βαρύτητα της λέξης, επικίνδυνα. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Και όχι, δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος στη Φολέγανδρο για να δει κάτι που να θυμίζει Κρήτη. Όχι, θα πάει στην Κρήτη. Δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Το τραγούδι, ο σκοπός που έπαιξε στην αρχή, είναι το Μανώλης ο Γεράρδης, συμπατριώτης μας, αείμνηστος Μανώλης Γεράρδης, ο οποίος, από ό,τι διάβασα, αυτός ήταν ο σκοπός παραδοσιακός που λέγαμε εδώ. Του άρεσε να σκαρώνει στιχάκια πάνω σε αυτόν τον σκοπό. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ένας αργός, μερακλήδικος, ωραίος ρυθμός. Ερωτικός, γιατί εκτός από δωρείς και ήωνες, δηλαδή ναι, κάθε τι είναι, το ναι, οποίο ναι, λέμε, το τεκμηριώνουμε. Το σουστάζαν της Κρήτης, το έργο της Κρήτης Λύρας. Υπάρχει το βιολί. Και υπάρχει αυτό το αέρινο. Και υπάρχει το ερωτικό, πιο έντονο. Όχι τόσο το πολεμικό, ερωτικό. Όταν ερχόμαστε στη Φολέγανδρο, έχουμε λύσει, ακριβώς, έχουμε λύσει τα πολεμικά θέματα. Δεν ερχόμαστε για να πολεμήσουμε στη Φολέγανδρο, να περάσουμε, για να πάμε κάπου αλλού, καλύτερα, από αρχαιοτάτων ετών μέχρι σήμερα, ή να μείνουμε και να περάσουμε πολύ όμορφα. Εγώ θα πω ότι δεν δεσμεύομαι, δεσμεύεστε να κάνουμε κι άλλη εκπομπή. Πόσα επεισόδια θα είναι, το πεις από τώρα για να κανονίσουμε. Έχουμε πει, μάλλον θα το πούμε στους φίλους της εκπομπής, στέλνω στα φιλιά και την αγάπη μας στον απόβλημανισμό και στους συμπατριώτες σας που είναι στο απανταχού Φολεγανδρίους, όπως βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέχρι στην Αυστραλία έχει φτάσει κάτι μας. Ναι, μέχρι στην Αυστραλία. Ότι θα κάνουμε και ένα μουσικό αφιέρωμα. Ναι. Εδώ να πούμε όμως και τους συνεργάτες μας, τον Περικλή τον Κατσότη που είναι και κοινός γνωστός και φίλος. Βεβαίως. Τον Κωνσταντίνο τον Γεωργούλη. Α, είναι κρουστά ο Παντελής, ο Περικλής ο Κατσότης. Ο Κωνσταντίνος ο Γεωργούλης είναι βιολί. Έλκη Ρίζα, αν και συχνέως Έλκη Ρίζα από Φολέγανδρο. Η Ζωή η Μίλιου Κανονάκη και η Ελένη Παπαπροκοπίου Λάρκο. Μαζί με το Θανάση τον Άγα, ο οποίος είναι και ας το πούμε έτσι, ο δικός μας λαϊκός τροβαδούρος στο νησί. Είναι η φωνή της Φολεγάνδρου μαζί με την Ειρήνη τη Βραχάμη, ανιψιά του Μανώλη Γεράρδη, η οποία έχει πάρει τη συνέχεια, έχει πάρει δηλαδή τη σκυτάλη από τον θείο της και συνεχίζει επάξει. Είναι άνθρωποι προσθέσω... αγαπημένοι, συνεργάτες. Και τους χοροδιδασκάλους σας. Βέβαια, πρέπει να τους πούμε, η Δομνίκη Κουκούρη,
και ο σύζυγός της, ο Κρυούζης ο Κυριάκος, είναι σπουδαίοι χορευτές, σπουδαίοι χοροδιδάσκαλοι, αλλά να ευχαριστήσουμε και το υπόλοιπο Δέλτα Σίγμα. Ναι, την κυρία Κατερίνα Καλατζοπούλου, την αντιπρόεδρο, την κυρία Φανή Παπαδοπούλου, τη γραμματέα, και τον κύριο Νικόλα Ομάτσικα, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Τα φιλιά, την αγάπη μας, να ευχηθούμε καλές γιορτές, με υγεία. Αναπνέω μύτη. Σε μελετάνε στο νησί. Εισπνοές από τη μύτη, δεν αναπνέεις από το στόμα, το έχω πάει. Εγώ να ευχηθώ καλές γιορτές στους φίλους της εκπομπής. Φάνταρσα να πούμε σύντομα, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε στον δρόμο και να περνάτε καλά. Καλές γιορτές και φάμαστε πάλι κοντά πολύ σύντομα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ.